τους Έλληνες και είπε ότι τελικά μάλλον δεν έχουμε να επιδείξουμε έναν σύγχρονο πολιτισμό και βασιζόμαστε μόνο στο παρελθόν μας. Mm. Και νομίζω ότι είναι μια μορφή ο γιος στους υπόλοιπους και τον εαυτό του βάζει μέσα ότι μάλλον δεν προσπαθούμε και πολύ. Μάλιστα. Να τον ακούσουμε. Αγαπημένος μου ηθοποιός. Σε τέτοιες εποχές κρίσης γράφονται ίσως καμιά φορά πολύ μεγάλα έργα. Είναι κρίμα που σε αυτή την εποχή κρίσης στη δικιά μας δεν γράφουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Και παρά μόνο ανεβάζουμε τον αλωνών. Πρόσφατα σε μια συνέντευξή σας είχατε αναφερθεί και στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι. Και είχατε πει ότι θυμόμαστε το παρελθόν μας και μιλάμε γι' αυτό κυρίως. Ναι. Είμαστε μια κοινωνία που είναι, ζει στο παρελθόν. Μας αρέσει ο θάνατος, δηλαδή. Μας αρέσει αυτό που έχει πεθάνει. Και το κουβαλάμε πάνω μας και το βάζουμε σε ένα βάθρο και το θαυμάζουμε. Αξίζει όμως κάτι τέτοιο για τον Παρθενώνα? Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά δεν αξίζει όμως. Είναι ένα τεράστιο μνημείο, πρέπει να το έχουμε, να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αν και δεν το φτιάξαμε εμείς, να είμαστε περήφανοι έστω και ως αποσπόντα κληρονόμοι, ας πούμε, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε μόνο εκεί πέρα, δεν μπορούμε να βασίζουμε όλη μας την ύπαρξη σε κάτι που έγινε πριν από 2.000 χρόνια. Πρέπει, γι' αυτό έχω πει σε μια άλλη συνέντευξη, ότι να τους τα δώσουμε τα μάρμαρα των Άγγλων που είναι γύφτη να τα κρατάνε και να φτιάξουμε έναν δικό μας Παρθενώνα καινούριο. Το δικό μας Παρθενώνα μπορεί να είναι ένα έργο. Μια συμφωνική ορχήστρα ή ένα έργο, ένα θεατρικό. Αλλά κάτι το οποίο θα έχει παγκόσμια εμβέλεια και θα μείνει στους αιώνες, ας πούμε. Για κάτι τέτοιο όμως χρειάζεται να έχουμε μια περιέργεια για το αύριο παρά μια μεγάλη νοσταλγία για αυτό που πέρασε. Μου είχε πει κάποιος μια φράση κάποτε και έτσι ψιλοσυμφωνώ.